σε μια προσπάθεια να αναδείξει και να επιβραβεύσει με κάθε τρόπο την προσφορά των εργαζομένων της ΔΕΗ και τη συμβολή του Λιγνίτη στην ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας και της χώρας γενικότερα, το Σωματείο Εργαζομένων Σπάρτακος και η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού συνδιοργανώνουν τον 10ο Πανελλήνιο Αγώνα Δρόμου με τίτλο «Μνήμες Λιγνίτη». Ο αγώνας αποτελείται από δύο σκέλη, το αγωνιστικό ανδρό-γυναικών που η απόσταση είναι 10 χιλιόμετρα και τον λαϊκό δρόμο 5 χιλιόμετρων ανδρό-γυναικών. Οι Μνήμες Λιγνίτη θα λάβουν χώρα στην Πτολεμαΐδα την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου. Όλα τα προηγούμενα χρόνια η διοργάνωση ήταν πετυχημένη. Η δε συμμετοχή του κόσμου θα τη χαρακτήριζα με μία λέξη, εντυπωσιακή. Εμπολής αυτό οφείλεται και στην αγάπη, στο μεράκι και στην εμπειρία που διαθέτει πλέον η Επιτροπή. Κάθε χρόνο, όπως ξέρετε, ο πύχης ανεβαίνει και πιο ψηλά. Αυτό εντάσσει και τον αγώνα δρόμου σε ένα άλλο επίπεδο. Σε ένα επίπεδο που πρωταγωνιστεί στον αθλητικό τομέα ο αγώνας δρόμου στην Δυτική Μακεδονία και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, μια και οι αθλητές είναι από όλη την Ελλάδα. Εδώ θα ήθελα να πω πως όλα αυτά γίνονται, Μνήμες Λιγνίτη γίνονται, για ένα και μοναδικό λόγο. Για να τιμήσουμε όλους τους ανθρώπους, όλους τους συναδέλφους μας που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. Είναι η 10η φορά, ο 10ος αγώνας που γίνεται στις Μνήμες Λιγνίτη. Είναι ένας πανελλήνιος αγώνας δρόμου που πάντα κάθε χρονιά έχουμε και περισσότερες συμμετοχές. Καλούμαστε και θέλω να ευχαριστήσω εκ των προτέρων για την διεξαγωγή του αγώνα, την τροχέα, την εθνοτική διασωστική ομάδα από το Λεμαΐδος, τους μοτοσυκλιστές του Λεμαΐδος και τους πρόσκοπους, οι οποίοι θα συμβάλλουν ώστε η διοργάνωση αυτή να γίνει ακόμα καλύτερα, όπως κάθε χρόνο. Τώρα, η διεξαγωγή του αγώνα θα γίνει στα 10 χιλιόμετρα, όπως γνωρίζουμε κάθε χρόνο, τα οποία θα ξεκινήσουν από την Αγία Βαρβάρα και εκεί θέλουμε να σημειώσουμε κάτι που θα γίνει μια μικρή αλλαγή. Συγχρόνως, 9.30 ώρα, 9 του μηνός, Κυριακή, θα γίνει και η μνημόσυνο δέησης πάνω στην Αγία Βαρβάρα. Αυτή είναι η μικρή αλλαγή που κάνουμε. Τα 5 που είναι ο λαϊκός δρόμος, αυτό θα ξεκινήσει από το Προάστιο. Η εκκίνηση, η ταυτοποίηση θα γίνεται ουσιαστικά στο μνημείο Μνήμης Λιγνίτη που είναι απέναντι από τη σχολή πυροσβεστών που μας βοηθάει και ξέχασα να τους ευχαριστήσω και αυτούς που μας δίνουν το χώρο εκεί για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε την πυροσβεστική σχολή. Από εκεί θα φύγουν τα λεωφορεία, θα πάνε πάνω στα 10 χιλιόμετρα, θα γίνει το μνημόσυνο και η έναρξη του αγώνα. Θα φτάσουμε στο τέλος στο μνημείο της ΔΕΗ, όπου εκεί θα γίνει και η βράβευση. Όπως κάθε χρόνο, φέτος είναι ο 10ος Πανελλήνιος και τιμούμε τα δικαχωμένα παιδιά που έχουμε χάσει. Και με αυτόν τον τρόπο κοιτάμε να μην έχουμε άλλα τέτοια πράγματα και κάνουμε αυτόν τον αγώνα συμβολικά με τη ΔΕΗ για αυτούς τους λόγους.